Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε για τον χρόνο του τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά, για να συζητήσουμε αυτό το θέμα. Καλό μεσημέρι, κύριε Σχοινά. Γεια σας. Γεια σας και στους δύο και στους ακροατές μας. Παρότι ξέρω ότι παρακολουθείτε και τον ελληνικό τύπο μέσα στις τόσες ασχολίες σας, για να ξεκινήσουμε, συνοψίζω την κριτική που δέχεται η Ευρώπη από τον ελληνικό τύπο σε σχέση με αυτά που ανακοινώθηκαν χθες από την κυρία Φοντερ Λάιεν. Τι λένε? Ότι από τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο τα 400 εκατομμύρια είναι φρέσκο χρήμα, γιατί τα υπόλοιπα είναι απλώς αναδιανομή κονδυλίων που έτσι κι αλλιώς έχει διασφαλίσει η χώρα. Φαντάζομαι επ' αυτού κάτι έχετε να μας σχολιάσετε. Έχω να σχολιάσω, μάλλον να θυμίσω τη φράση που έλεγε ο μέντορας μου στην πολιτική, ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, κάθε φορά που προέκυπτε τέτοια συζήτηση. Έλεγε: δεν υπάρχει παλιό και νέο χρήμα, φρέσκο και παλιά σκοπής. Όλο το χρήμα είναι χρήμα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Η κοινοτική συνδρομή, η οποία φτάνει στο πολύ σημαντικό ύψος αυτό του 2,2, είναι είδηση στον ευρωπαϊκό τύπο χτες. Και απορώ πως στην Ελλάδα καταφέραμε μια μεγάλη τέτοια επιτυχία να την κατεβάσουμε στο επίπεδο μιας κουβέντας η οποία δεν έχει κανένα νόημα. Τι σημαίνει φρέσκο και παλιό χρήμα? Όλο το χρήμα είναι μέσα στον κοινοτικό προϋπολογισμό. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία, διάφοροι μηχανισμοί, και το καλό με αυτή τη συμφωνία που ανακοίνωσε χθες η Πρόεδρος είναι ότι θα τα αλλάξουμε όλα μέσα στο πλαίσιο του κοινοτικού χρήματος, έτσι ώστε η Ελλάδα να πάρει ό,τι χρειάζεται ταχύτατα μέχρι ένα ύψος 2,2. Αυτή είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα είναι φιλολογία. Αυτό το περιμέναμε όμως να υπάρχει ένα ταμείο αλληλεγγύης στην Ευρώπη για τέτοιες περιπτώσεις. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν είμαστε μπροστά σε τέτοιες καταστροφές που έρχονται από την αλλαγή του κλίματος. Ναι, υπάρχει, κύριε Παπαδόπουλο, ένα ταμείο αλληλεγγύης, αλλά το ταμείο αλληλεγγύης έχει σχεδιαστεί για έναν κόσμο που είναι διαφορετικός από αυτόν τον κόσμο που γνωρίζουμε τους τελευταίους μήνες. Όλοι οι σχεδιασμοί ευρωπαϊκοί, και το Rescue και το Ταμείο Αλληλεγγύης, έχουν ξεπεραστεί από την ένταση και τη φύση της κλιματικής κρίσης. Γι' αυτό είναι λοιπόν σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε όχι μόνο τους πόρους όπως τους είχαμε προβλέψει, αλλά να κινητοποιήσουμε κάθε άλλο διαθέσιμο κλιματικό πόρο και εργαλείο, όπως κάναμε χθες, για να μπορέσουμε να υπερκαλύψουμε τις ανάγκες πέρα από τα όρια των παλιών εργαλείων όπως ήταν σχεδιαστή. Αυτή είναι η ουσία του θέματος. Είπατε πριν ότι έκανε το πάνι η Ευρώπη έτσι ώστε να εκταμιευθούν ταχύτατα πόροι. Διαβάζω, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, εσείς θα μας πείτε, ότι και το ταχύτατα αμφισβητείτε, διότι τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν δημοσιεύματα σημερινά στον ελληνικό τύπο, ότι και αυτά τα 400 ευρώ που είναι επιπλέον της αναδιανομής δεν θα έρθουν φέτος αλλά του χρόνου, ενώ έχουμε δεν ξέρω πόσους αλλά χιλιάδες αστέγους στη Θεσσαλία. Ο κύριος Χατζηδάκης είπε σήμερα ότι μέχρι το τέλος του χρόνου έχουμε γύρω στα 250 εκατομμύρια να πάρουμε από την Ευρώπη. Κοιτάξτε, επειδή ήμουνα παρόν, συμμετείχα τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και την αντιπροσωπεία του χτες στο Στρασβούργο. Ήμουνα με την πρόεδρο και τους συναδέλφους μου, το λέγεται των Επιτρόπων. Ξεκαθαρίσαμε δύο πράγματα, τα οποία νομίζω είναι χρήσιμα για τους ακροατές και για την κατανόηση και τι πετύχαμε. Το πρώτο είναι ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνδρομής και Στήριξης είναι ένα πρόγραμμα με βάση και το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στη Θεσσαλία, που θα απαιτήσει παρεμβάσεις σε βάθος χρόνου. Δεν θα τα κάνουμε όλα τις εβδομάδες που έρχονται ή τους μήνες που έρχονται. Μιλάμε για πρωτοφανείς ζημιές που θα απαιτήσουν και προσπάθεια και χρηματοδοτικά εργαλεία σε βάθος χρόνου που θα κλιμακωθούν. Αυτό είναι αυτονόητο. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να γίνει κλιματοκριτική. Τώρα, σε αυτό το πλαίσιο, φυσικά θα υπάρξει ένα πρώτο κύμα τις επόμενες εβδομάδες χρηματοδοτήσεων που υπάρχουν από τις Βρυξέλλες, το οποίο θα καλύπτει τα πιο επίγοντα, δηλαδή το να μπορέσει ο κόσμος αυτός που έχει πληγεί να μπορέσει να χτίσει ξανά το νοικοκυριό του, να αγοράσει τα χρεούμενα, το τι χρειάζεται. Εκεί όντως έχουμε αυτά τα 250-300 εκατομμύρια που είναι τα υπόλοιπα από το προηγούμενο ΕΣΠΑ, τα οποία θα μπορέσουμε να ξοδέψουμε, αλλιώς θα τα είχαμε χάσει γιατί είναι αδιάθετα.
Και σωστά λέει ο Κώστας ο Βαλιδάκης ότι από εκεί θα ξεκινήσουμε. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα τελειώσουμε. Θα επακολουθήσουν πολλές άλλες δράσεις, τη γεωργία, τις υποδομές, τη στήριξη των οικοτηριών, την πραγματική οικονομία. Είναι μια κολοσσία προσπάθεια που έχουμε μπροστά μας. Δεν είναι μια υπόθεση λίγων εβδομάδων. Ξέρετε. Κάνουμε αυτή τη συζήτηση διότι είναι σε ένα σταυροδρόμι και η χώρα είναι σε μια προσπάθεια να περιορίσει όσο το δυνατόν τις δημοσιονομικές εκροές, είναι στην τροχιά να λάβει αυτή την πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα. Είπε ο Πρωθυπουργός χθες στις δηλώσεις του, τον ακούσατε κι εσείς, ότι η βοήθεια πρέπει να είναι η μεγαλύτερη δυνατή, αλλά από εθνικούς πόρους δεν μπορεί να παρεκκλίνει ο προϋπολογισμός και φαντάζομαι αναφερόταν σε αυτό. 0,7 πρέπει να πετύχουμε του χρόνου. Ακριβώς. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η πίεση και από τον ελληνικό τύπο, αν μπορεί να κάνει σε αυτό το κρίσιμο σταυροδρόμι κάτι παραπάνω για την Ελλάδα. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό και πρέπει να σας πω ότι ο Πρωθυπουργός το έθεσε με απόλυτη έτσι, σαφήνεια και ευκρίνεια στη συζήτηση τη χθεσινή. Μάλιστα ήταν παρόντες και ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόφσκης και ο Επίτροπος Τζεντιλόνι, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για τη δημοσιονομική διαχείριση της ζώνης. Και όλοι μαζί συμφωνήσαμε ότι αυτή η ίδια στόχη δεν είναι αντιθετική. Δηλαδή η Ελλάδα θα μείνει στον δρόμο της δημοσιονομικής αρετής, στον οποίο έχει επιλήξει εξαιρετικά αποτελέσματα, αλλά θα μπορέσει να σηκώσει με τη βοήθεια της Ευρώπης και το κόστος της αποκατάστασης της Ιταλία μέσα από μια κλιμάκωση των χρηματοδοτήσεων, η οποία δεν θα τεινάξει στον αέρα τη δημοσιονομική μας προσπάθεια. Αντιθέτως, είναι τέτοιο το βάθος, η έκταση και η ένταση της κοινωνικής συνδρομής, είμαι σίγουρος ότι και οι αγορές και όσοι μας παρακολουθούν θα το λάβουν υπόψη τους θετικά. Δεν νομίζω δηλαδή ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να μας απασχολεί ιδιαίτερα. Ωραία. Για να καταλάβουμε και το χρονοδιάγραμμα. Είπατε ότι τα 300 πρώτα εκατομμύρια θα δοθούν άμεσα. Μπορείτε να μας δώσετε και ένα χρονοδιάγραμμα σε έναν ορίζοντα 6-8 μηνών, ας πούμε. Πόσα χρήματα θα είναι διαθέσιμα από κοινοτικούς πόρους για την Ελλάδα? Ναι, κοιτάξτε, αυτό φυσικά θα εξαρτηθεί και από την αποτίμηση και την κοστολόγηση των ζημιών. Ξαναλέω, των πρωτοφανών σε έκταση ζημιών, η οποία είναι μια προσπάθεια που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να παίξουμε με νούμερα χωρίς να ξέρουμε τι είδους δαπάνες χρειάζεται να καλύψουμε και σε ποιο ύψος. Αλλά μπορώ να διαβεβαιώσω την ελληνική κοινή γνώμη και τους συμπρούς μας της Ιταλίας ότι μέσα στο 2024 το μεγαλύτερο εύρος αυτού του πακέτου των 2,2 δις θα τεθεί σε κίνηση. Και το ιδιαίτερο από τα αγροτικά και τα 300 εκατομμύρια από τα ταμεία αλληλεγγύης και η ευληγησία στα διακρατικά ταμεία και η αναθεώρηση του ελληνικού σχεδίου ταμείου ανάκαμψης, όλοι αυτοί οι μηχανισμοί θα ενεργοποιηθούν. Άκουσα χθες να λένε ότι θα υπάρξει μια task force η οποία θα κοιτάει αυτή την ελληνική εν πάση περιπτώσει υπόθεση. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα είναι επικεφαλής από την Ευρώπη σε αυτό το task force στο οποίο θα πρέπει να απευθυνόμαστε? Ακούσαμε ότι αυτό θα γίνει εντός 2 ημερών, αν θυμάμαι ή αν κατάλαβα καλά. Ναι, σωστά καταλάβατε, το επιβεβαιώνω και μάλιστα μια λίγο πιο προσωπική περηφάνεια και χαρά γι' αυτό, γιατί είμαι ένας από τους εκπνευστές αυτής της ιδέας. Ναι. Ακριβώς επειδή χρειαζόμαστε εδώ διατομεακές συμπράξεις σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επειδή το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνδρομής, όπως σας εξήγησα, έχει πολλές πηγές και διαφορετικές υπηρεσίες. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα με τις διάφορες αρμοδιότητες των Υπουργείων. Συμφωνήσαμε λοιπόν στη χθεσινή σύσκεψη να ιδρυθεί μια τέτοια task force, επικεφαλής της οποίας από κοινοτική πλευρά θα είναι η Γενική Γραμματέας της Κομισιόν, η νούμερο ένα στην διοικητική ιεραρχία, η Ήλιζε Ζουαντζόν, και από την ελληνική πλευρά θα είναι ο Υπουργός, ο Θάνος Πετραγιάς, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που έχει πλήρη εικόνα του ελληνικού προϋπολογισμού και της δημοσιονομικής πραγματικότητας της χώρας. Αυτοί οι δυο λοιπόν θα έχουν την ευθύνη να κινητοποιήσουν αυτή την ομάδα, παίρνοντας με γρήγορες διαδικασίες, αποφεύγοντας άσπεκτες γραφειοκρατίες, παίρνοντας την task force όλη την γνώση που χρειαζόμαστε σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο για να πάμε ταχύτερα. Άρα την περιμένουμε αύριο μεθαύριο στην Ελλάδα, την κυρία Γενική Γραμματέα. Νομίζω ότι χτες. Και εδώ θα ξεχειμονιάσει, από ό,τι κατάλαβα.
Έχει και άλλα πολλά σημαντικά να κάνει η Ίγκρα, αλλά νομίζω ότι χτες στη συνάντηση συμφωνήσανε ότι όντως θα ξεκινήσουν ταχύτατα, νομίζω, τις επόμενες δύο μέρες. Κάτι τελευταίο τουλάχιστον από μένα. Αυτό που πω νότις. Είπατε ότι όταν σχεδιάζετε αυτό το Ταμείο Αλληλεγγύης, το σχεδιάζετε χωρίς να γνωρίζετε τις παραμέτρους της κλιματικής αλλαγής. Άρα να υποθέσω ότι σχεδιάζετε ήδη από την αρχή αυτό το Ταμείο και τον τρόπο με τον οποίο θα παρεμβαίνει. Κοιτάξτε, για να είμαστε ακριβείς, όταν σχεδιάζαμε το Ταμείο Αλληλεγγύης και το SDGU, ήμασταν ήδη μέσα στην κλιματική αλλαγή. Αυτό που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ήταν ότι η κλιματική αλλαγή θα εξελιχθεί σε κλιματική κρίση με τόσους ραγδαίους ρυθμούς τόσο γρήγορα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, δηλαδή το καλοκαίρι, όταν είχαμε ταυτόχρονα φωτιές στην Ελλάδα, στη Σικελία, στην Ισπανία, στα Κανάρια, στο SDGU, το οποίο είναι το ενισχυμένο πρόγραμμα ευρωπαϊκής κλιματικής προστασίας, δεν είχε κανένα διαθέσιμο αεροπλάνο. Είχαμε εξαντλήσει δηλαδή όλες τις δυνατότητες. Ναι. Και στο Ταμείο Αλληλεγγύης, όντως, η αγριότητα των φαινομένων αυτών μας αναγκάζει να το ξανατρικήσουμε του χρόνου, με την Ελλάδα πρώτη να λαμβάνει την πρώτη βοήθεια. Άρα είναι διαδικασία η οποία, και μάλιστα σήμερα η πρόεδρος στην ομιλία που είχε δώσει στο Στρασβούργο, και επιβεβαίωσε ότι πρέπει αυτά τα εργαλεία να επανασχεδιαστούν και να φτιαχτούν έτσι ώστε να είναι ανάλογης δύναμης πυρός με την ένταση της κλιματικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε. Κύριε Αντιπρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλό απόγευμα σας ευχαριστώ. Γεια σας. Ο κύριος Μαργαρίτης Χινάς, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από το Στρασβούργο, ήταν στην τηλεφωνική γραμμή.